για το παιδί. Τα παιδιά θέλουν παπούτσια, τα παιδιά θέλουν ψωμί, θέλουν και φάρμακα, δούλεψε κι εσύ. Γέλα, κλαίγε και όλο λέγει το παιδί ζωή. Τίποτα άλλο, ζωή. Μέσα από αυτούς τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου αποτυπώνεται ότι το παιδί αποτελεί το μέλλον το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε διασφαλίζοντας τις βασικές του ανάγκες. Τα μικρά μας εδονόπουλα, αφού γκραζόμενα στις δύσκολες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, δεν κλείνουν τα μάτια τους μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα, τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Με απέραντη αγάπη, με ανιδιοτέλεια και εθελοντισμό, εκφράζουν την έμπραχτη αλληλεγγύη τους στους μαθητές της Κύπρου με την απόφαση ότι τα φετινά κάλαντα αλληλεγγύης είναι αφιερωμένα στους άπορους μαθητές της Κύπρου, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το Ταμείο Μαθητικής Πρόνοιας του Υπουργείου Παιδείας. Απόφαση συνειδητή, αφού για αυτά τα μικρά παιδιά, έστω και ένα παιδί χωρίς φαγητό είναι αρκετό. Πόσο μάλλον 15.000 μαθητές μας που χρειάζονται ένα πρόγευμα στο σχολείο. Η φτώχεια πλήττει πρώτιστα τα παιδιά μας. Πεινάω. Χτες το βράδυ δεν φάγαμε. Ο μπαμπάς μου πληρώνεται 800 ευρώ και η μαμά μου δεν έχει δουλειά. Τα λόγια αυτά βγήκαν από το στόμα ενός μαθητή που εκφράζουν την αγωνία χιλιάδων μαθητών. Ο υποσιτισμός των παιδιών είναι συνώνυμο της βαρβαρότητας. Η φτώχεια πάντα υπήρχε στον καπιταλισμό, τώρα θεριεύει και εμφανίζονται μέσα στο σχολείο, μέσα στην τάξη. Δεν μπορεί παρά να αγαναχτεί κάποιος για αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση που το ίδιο το εκμεταλλευτικό σύστημα στοχοποιεί τα παιδιά και οδηγεί καθημερινά στον κοινωνικό αποκλεισμό, στα συσίδια και στον αναλφαβητισμό. Ειδικά μέσα σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι μαθητές, δεν έχει κανένας το δικαίωμα να ισοπεδώνει στοιχειώδη κοινωνικές παροχές όπως η υγεία, η παιδεία και η πρόνοια. Καλούμε κυβέρνηση και πολιτεία να στηρίξουν τους μαθητές της Κύπρου και γενικότερα τα παιδιά. Οφείλουν να πράξουν αντίθετα από τις αντινεανικές πολιτικές που παρατηρούνται σήμερα. Όπως στην επιβολή κομίστρων στα σχολικά λεωφορεία, αλλά και τη μη αύξηση του κονδυλίου του Ταμείου Μαθητικής Πρόνοιας, στηρίζοντας το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας και των οικογενειών τους. Οι ακραίες αυτές νεοφιλελεύθερες πολιτικές οδηγούν τα παιδιά στην κοινωνική απομόνωση, στην κοινωνική απαξίωση, και όπως καταγγέλνουν και οι εκπαιδευτικοί μας, αλλά και οι γονείς, πηγαίνουν στο σχολείο νηστικά και χωρίς να έχουν τη δύναμη να παίξουν, να διαβάσουν, να δημιουργήσουν, να ονειρευτούν. Απευθύνουμε λοιπόν ανοιχτό κάλεσμα στους εκπροσώπους όλων των κοινωνικών φορέων, των ομοσπονδιών γονέων, των σχολικών εφοριών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των οργανώσεων νεολαίας, των κυβερνητικών και μη, αλλά και στον κάθε ευαισθητοποιημένο συμπολίτη μας, να στηρίξουν αυτήν την ανθρώπινη εκστρατεία των Εδωνοπούλων και να σταθούν δίπλα στους μαθητές μας. Από δικής μας πλευράς, οι Εδωνίτες και οι Εδωνίτισσες θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά, στέλνοντας το μήνυμα ότι τα παιδιά χρειάζονται διαρκή στήριξη, φροντίδα, αλληλεγγύη και πίστη σε μια κοινωνία της δικαιοσύνης, της προόδου και της ειρήνης. Τέλος, συγχαίρουμε το παιδικό κίνημα των Εδωνοπούλων για αυτήν την απόφαση και δίνουμε την υπόσχεση ότι και φέτος θα είμαστε μαζί στις πόλεις, στα χωριά, στις πλατείες, αλλά και στις γειτονιές, τραγουδώντας μαζί για έναν καλύτερο κόσμο, για έναν καλύτερο έτος, έτσι ώστε να καταφέρουμε να αποτρέψουμε τις μνημονιακές πολιτικές που οδηγούν στην νεολαία, στην εξαθλίωση και μαζί να δώσουμε στα παιδιά μας τη ζωή που τους αξίζει. Γιατί όπως άλλωστε λέει και το τραγούδι, υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα. Ο θεσμός των καλάντων αλληλεγγύης έχει καθιερωθεί ως μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του κινήματός μας, γιατί προσφέρουμε βοήθεια στο μέτρο των δυνατοτήτων μας σε παιδιά που την έχουν ανάγκη τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Η εκστρατεία καλάντων αλληλεγγύης 2014 είναι αφιερωμένη στα παιδιά της Κύπρου.
Συγκεκριμένα, το χρηματικό ποσό που θα συλλεχθεί μέσα από την εκστρατεία θα δοθεί στο Ταμείο Μαθητικής Πρόνοιας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Το Ταμείο Μαθητικής Πρόνοιας του Υπουργείου Παιδείας προσφέρει οικονομική στήριξη σε μαθητές που χρήζουν άμεση οικονομική βοήθεια. Στην προσπάθεια ενίσχυσης αυτού του Ταμείου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει διασφαλίσει τη συνεχή εθελοντική προσφορά όλων των εμπλεκόμενων φορέων για στήριξη των μαθητών. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας τις προσπάθειες αυτές για να δοθεί οικονομική βοήθεια σε μαθητές που την έχουν άμεση ανάγκη, για περισσότερες ευκαιρίες στη μόρφωση αλλά και στη ζωή. Τα Εδονόπουλα, στα πλαίσια των καλάντων αλληλεγγύης, θα πραγματοποιήσουν διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου για να συμβάλλουν και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στα παιδιά της Κύπρου. Θα μας βρείτε λοιπόν σε περίπτερα και εκδηλώσεις που θα έχουμε σε κεντρικές πλατείες όλων των πόλεων, όπου θα διατίθενται προς πώληση προϊόντα για το σκοπό αυτό. Επίσης, τα τοπικά μας κινήματα θα συμμετέχουν σε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στους συλλόγους του Λαϊκού Κινήματος σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα επαρχιακά γραφεία της ΕΔΟΝ ή με το Κεντρικό Συμβούλιο. Ακόμη, ενημέρωση για τις εκδηλώσεις θα υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΕΔΟΝ. Το Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων δυναμώνει για ακόμα μια χρονιά τη φωνή της αλληλεγγύης. Στέλνει μηνύματα συμπαράστασης σε όλα τα παιδιά που βιώνουν ακόμη πιο έντονα τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος. Συνεχίζουμε λοιπόν τον αγώνα για αλληλεγγύη από τα παιδιά για τα παιδιά.